Με το καλημέρα στους έκτους κοινοπολιτιακούς αγώνες νέων που διεξάγονται στις Μπαχάμες, το τζούντο χάρισε στην Κύπρο δύο μετάλλια το βράδυ της Τρίτης. Με 13 αθλητές και αθλήτριες συμμετέχει η χώρα μας στους αγώνες, οι οποίοι συνεχίζονται για τρίτη ημέρα στη χώρα της Καραϊβικής. Από την πρώτη ημέρα των αγώνων στις Μπαχάμες, το τζούντο χάρισε στην Κύπρο τα δύο πρώτα μετάλλια. Ο 14χρονος Γιώργος Μπαλαρτσισβίλη, ο οποίος είναι και ο μικρότερος σε ηλικία στην κυπριακή αποστολή, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία μέχρι τα 60 κιλά. Έφτασε στον τελικό όπου ιτήθηκε από τον Σάιμον Ζούλου από τη Ζάμπια. Μέσα από τη διαδικασία του ρεπεσάζ, η Σοφία Σβεστά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία μέχρι τα 48 κιλά μετά την νίκη της επί της Σόφι Ρόμπινς από την Αυστραλία. Τα ξημερώματα, ο Κωνσταντίνος Χατζητοουλής αγωνίστηκε στον τελικό των 1500 μέτρων στην κολύμβηση, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση με χρόνο 16.03.16, δύο περίπου δευτερόλεπτα μακριά από την ατομική του επίδοση. Επικεντρώνεται πλέον στο κατεξοχήν αγωνισμά του τα 400 ελεύθερο την Παρασκευή. Οι έκτοι κοινοπολιτιακοί αγώνες νέων άρχισαν την Τρίτη στις Μπαχάμες και η Κύπρος συμμετέχει με ομάδα 13 αθλητών. Τα μεσάνυχτα απόψε θα γίνει η αρχή και στον Στίβο με τη Στυλιάνα Κυριακίδου στη Σφαιροβολία. Για τα κυπριακά χρώματα υπάρχει επίσης δράση κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας σε beach volley, τένις και κολύμβηση.